Επειδή όλους μας πονάει που φέτος το Πάσχα δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε στην Εκκλησία, να είμαστε στη Σταύρο, στην Ανάσταση, βρήκα ένα τραγούδι στο Facebook, ένα ποίημα, το οποίο δεν ξέρω ποιος το έγραψε. Το όνομά του δεν το βρίσκω, έψαξα να το βρω, δεν μπορώ να το βρω όμως. Πάντως βρήκα αυτό το ποίημα και πήρα την άδεια από μόνος μου, γιατί σίγουρα είναι ορθόδοξος αυτός που το έγραψε. Και πήρα λοιπόν την άδεια μόνος μου να του βάλω μια μελωδία, έτσι για όλους εμάς τους ορθόδοξους που μας πονάει αυτή η απουσία που θα έχουμε φέτος από την Εκκλησία. Ακούστε το. Άνοιξτε μου την Εκκλησία, να μπω να τον θρηνήσω, όπως του πρέπει του Χριστού. Στον πόνο το να βασταχτώ για το μονάχο γιο σου. Δεν με αφήνουνε, Χριστέ, να σε μυρολογήσω. Μήτε και κάτω από το σταυρό να έρθω να ξαγρυπνήσω. Πως το επέτρεψες, Θεέ, φέτος αυτό να γίνει πάνω στο ξύλινο σταυρό, το τέκνο σου να μείνει. Δεν θα σε βγάλουνε, Χριστέ, απ' την ωραία πύλη, μόνο σου πάνω στο σταυρό. Εσύ και να καντήλι, άμετε να χτυπήσετε πένθυμα την καμπάνα, μόνη της θα'ναι στο σταυρό. Ούθε ανθρώπου η μάνα δεν θα αποκαθιλώσουνε το Άγιο σου σώμα, πως θα σ' αντέξει ο σταυρός που το κρατάει το χώμα. Έλατε όλοι δίπλα μου, όσοι τον αγαπάτε, να το πρωτό φωνάξουμε. Σήμερα πως κρεμάτε τη Μεγάτη Παρασκευή, αφήστε με να πάω να κατεβάσω απ' το σταυρό εκείνον π' αγαπάω, να μπει στον επιταφείο τα εγκομεία να πούμε, και όταν έρθει το πρωί Αναστασή να δούμε. Χριστέ μου χάρη σου ζητώ, δεν ξέρω αν θα μπορέσεις, άσπλαχνα φέτος φέρθηκα και να με συγχωρέσεις. Για όλους εμάς τους χριστιανούς, τους ορθόδοξους, που μας πονάει η απουσία μας από την Εκκλησία αυτές τις μέρες. Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση.